Αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη μαρτυρική μας Κύπρο. Για τα αίτια και την εγκληματική ευθύνη του ελλαδικού κράτους για την κατοχή της Μεγαλονήσου έχουν λεχθεί και γραφτεί πολλά και σίγουρα έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε. Από πλευράς μας επιλέξαμε να τιμήσουμε έναν από τους εκατοντάδες ήρωες της αντίστασης στα τουρκικά στρατεύματα, τον Νικόλαο Κατούντα. Θυμίζουμε ότι έχουμε κάνει στο παρελθόν άλλο ένα σχετικό βίντεο για το Σωτήριο Σταυριανάκο, για το οποίο θα βρείτε το σύνδεσμο στην περιγραφή. Ο Νικόλαος Κατούντας γεννήθηκε το 1943 στην Πάτρα. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών και αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων, ακολούθησε εκπαίδευση ως αλεξιπτωτιστής, βατραχάνθρωπος και χιονοδρόμος. Το 1973 η μοίρα τον έφερε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Πέλα Πάης της Κερίνιας, όπου υπηρέτησε ως υπολοχαγός στην 33η μοίρα καταδρομών και διοικητής του 31ου λόχου καταδρομών. Στις 15 Ιουλίου του 1974 πραγματοποιείται στην Κύπρο το πραξικόπημα από την Εθνική Φρουρά και την ΕΟΚΑΒΙΤΑ σε συνεργασία με τη στρατιωτική χούντα του Ιωαννίδη στην Ελλάδα. Στόχος η εκδίωξη του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και η επιβολή νέου Προέδρου που θα προχωρήσει στην Ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. Τελικά, μετά από την άρνηση 5 αρχικών υποψηφίων, κατέληξαν στον Νικόλαο Σαμψόν. Στις 19 Ιουλίου, ο Μακάριος πραγματοποιεί ομιλία στη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου καταγγέλει τη χούντα του Δημητρίου Ιωαννίδη για εισβολή. I call upon the Security Council to use all ways and means at its disposal so that the constitutional order in Cyprus and the democratic rights of the people of Cyprus can be reinstated without delay. Το ίδιο βράδυ, οι Τούρκοι ξεκινούν με στόλο από τη Μερσίνα προς το νησί. Ανακοινούνται ότι την πρωίαν της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη, άνευ προειδοποιήσεως, Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εμπομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμην αλεξιπτωτιστών. Τα αποβατικά σκάφη μετέφεραν 30.000 άνδρες. Δυστυχώς, καμία διαταγή δεν δίνεται προς τους άνδρες της ελληνικής δύναμης Κύπρου. Θεωρούν ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση, ενώ οι Αμερικανοί προειδοποιούν τη Χούντα να μην κάνει τίποτα που θα προκαλέσει πόλεμο, γιατί δεν θα τη στηρίξουν. Αυτή η κολυσιεργία έχει ως αποτέλεσμα το πρωί της 20ης Ιουλίου την απόβαση των πρώτων Τούρκων στη θέση 5 μίλη της Κερίνιας, χωρίς την παραμικρή αντίσταση. Η απόβαση και ο ήχος των τουρκικών αεροπλάνων θα σημάνει συναγερμό στις δυνάμεις της Ελβίκ. Πολύ κοντά από το σημείο της απόβασης βρίσκεται και η 33η μοίρα καταδρομών που υπηρετεί ο Νικόλαος Κατούντας. Μετά από εντολή του συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Κομπόκη, ξεκινάει η καταδρομική επιχείρηση. Ο Κατούντας το βράδυ της 20ης Ιουλίου πήγε με το λόχο του στο φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα με στόχο την κατάληψή του. Η 33η μοίρα καταδρομών πραγματοποίησε επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία, με τον 31ο λόχο του Κατούντα να αναλαμβάνει την επίθεση στο ύψωμα Κοντζάκαγια. Ήταν η μόνη επιχείρηση από τις τρεις που πέτυχε το σκοπό της. Όμως την επόμενη ημέρα, λόγω έλλειψης πυρομαχικών και δυνάμεων τάγματος πεζικού αντικατάστασης, όλες οι δυνάμεις της 33ης μοίρας αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Ο θάνατος του σεραίου διοικητή της μοίρας, Γεωργίου Κατσάνη, περίεπλεξε επίσης τα πράγματα. Στις 22 Ιουλίου, ο Νικόλαος Κατούντας κλήθηκε με τους 62 άνδρες του λόχου του να μεταφερθούν στον Άγιο Γεώργιο Κερίνιας, όπου το 251ο τάγμα πεζικού του καλαματιανού αντισυνταγματάρχη Παύλου Κουρούπη έδινε ηρωική διήμερη μάχη κατά των Τούρκων και είχε ανάγκη από ενισχύσεις. Ο Κουρούπης μέχρι και σήμερα είναι εκ των αγνοωμένων ηρώων της εισβολής. Όταν ο Κατούντας έφτασε στο σημείο, ήδη το τάγμα του Κουρούπη είχε τραπεί σε φυγή και συναντούσανε τους ασύνταυτους στρατιώτες που πιστοχωρούσαν. Όταν ο Κατούντας συνάντησε στη θέση πικρό νερό τον αθυπίλαρχο Δώρο Μπούρα, τον ρώτησε πού βρίσκονται οι Τούρκοι. Ο Μπούρας του πρότεινε να πιστοχωρήσει γιατί οι Τούρκοι ήταν ήδη κοντά και άλλοι στρατιώτες του έλεγαν ότι ήταν πάρα πολλοί. Εκνευρισμένος αυτός, τους απάντησε: «Σας ρώτησα που είναι οι Τούρκοι, όχι πόσοι είναι. Εσείς φύγετε. Εγώ με τους άνδρες μου συνεχίζουμε». Και έτσι έκανε. Από στρατηγικής απόψεως, η εντολή που έλαβε ο Κατούντας να κινηθεί στον Άγιο Γεώργιο ήταν λαθασμένη. Ο λόχος ήταν ελαφρά οπλισμένος και θα βρισκόταν αντιμέτωπος σώμα με σώμα με τα προελάβνοντα τουρκικά άρματα Mi-47.
Ο λόχος του Κατούντα ακροβολήθηκε σε διάφορα σημεία της Κερίνιας, με μια δημιουργία να είναι στραμμένη προς τη θάλασσα και άλλες δύο να ελέγχουν τις πρόποδες του πενταδάχτυλου λόγω του κινδύνου να περικυκλωθούν. Καθώς από ένα σπίτι ο Κατούντας κοιτούσε προς τη θάλασσα, η δεύτερη δημιουργία ανακάλυψε την ύπαρξη 200 τουρκικών καμουφλαρισμένων αρμάτων στα περίχωρα. Ο πατρινός υπολοφαγός έπρεπε να πάρει μια απόφαση, και αυτή ήταν να παραμείνει και να αντισταθεί προστατεύοντας την Κερίνια. Με το λόγο του και με κέντρο του τη Μητρόπολη της Κερίνιας, περίμενε τους Τούρκους που εισέρχονταν στην πόλη. Οι πρώτοι Τούρκοι αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία και οπισθοχώρησαν, όμως μετά από λίγο επανεμφανίστηκαν υπό την κάλυψη αρμάτων. Πλέον ο συσχετισμός ήταν εναντίον του ελαφρά οπλισμένου λόχου. Η μάχη που ακολούθησε ήταν σκληρή και τα πυρομαχικά λιγόστευαν επικίνδυνα. Όταν ο Κατούντας κατάλαβε ότι όλα είχαν τελειώσει, έδωσε εντολή στους λίγους άνδρες που είχαν απομείνει να φύγουν και ότι θα τους κάλυπτε αυτός. Στην αρχική του εντολή, οι άνδρες αρνήθηκαν να υπακούσουν. Και όπως αποκάλυψε ο αγγελιοφόρος του Πάμπος Κυρίλου, τα τελευταία του λόγια ήταν τα εξής. Είναι διαταγή, ρε. Η Κύπρος θα μαυροφορεθεί και δεν θέλω να είναι και οι μανάδες σας αυτές που θα φορέσουν μαύρα. Φύγετε, σας διατάσω. Αφού οι άνδρες του έφυγαν, ο ίδιος έτρεξε πυροβολώντας προς τους Τούρκους που πλησίαζαν στο σημείο που ήταν ταμπουρωμένοι. Δυστυχώς, από τότε δεν είχε κανείς νέα του. Μπήκε στη λίστα των αγνοωμένων, καθώς δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα τα οστά του. Είναι όμως σίγουρο ότι ο αχαιός ήρωας δεν έπεσε ζωντανός στα χέρια του εχθρού, αφού δεν ήταν άνθρωπος που θα παραδεινόταν. Στη μνήμη της θυσίας του Λεωνίδα της Κερίνιας έχει δοθεί το όνομά του σε δρόμους και έχουν τοποθετηθεί πρωτομές. Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Δεκεμβρίου του 2008 προήχθη στο βαθμό του αντιστράτηγου. Μέσα στη θλίψη της επαιτίου της τουρκικής εισβολής και της βάρβαρης κατοχής της Κύπρου μας, είναι σημαντικό να μας έρχονται στο μυαλό οι θυσίες ανθρώπων όπως του Κατούντα, του Σταυριανάκου, του Κουρούπη, του Κατσάνη και των εκατοντάδων άλλων πεσόντων ηρώων του 1974. Οι θυσίες τους, όπως και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, όσο δεν ξεχνιούνται, μια μέρα θα ανοίξουν το δρόμο για μια ελεύθερη Κύπρο.